Καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στο γιορτινό μα σκηνικό που κανονικά ήταν κανονισμένο να εμφανιστεί σε ένα και μόνο επεισόδιο. Αλλά είπαμε, γιατί να μην το χαρούμε σε περισσότερα, οπότε. Να το. Όπω έγραψα και στο Instagram, παιδιά, εχθέ, ζούμε στην εποχή όπου ο Μάρτιν Σκορτσέζε βγάζει ακόμη ταινίε στη μεγάλη οθόνη και πρέπει να νιώθουμε τυχεροί γι' αυτό. Είναι όμω η νέα του ταινία με τίτλο The Killers of the Flower Moon ο λόγο για να νιώσει πόσο τυχερό ή τυχερή είσαι που ακόμη είναι ενεργός ο Άρχοντα. Ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα πάντοτε χωρίς απολύτως κανένα spoil. Έτοιμοι! Ε, let's go! Τώρα μπορώ να κάνω και τέτοια spooky effects. Ρε το έχω πάει σε άλλο επίπεδο σας λέω! Well, 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 our war hero has arrived. You made a good back here. 28 ταινίε μετράει ο κύριο Μάρτιν Σκορτζέζε μαζί με το Killers of the Flower Moon. 28 ολόκληρε ταινίε. Και η αλήθεια είναι πω δεν μα έχει απογοητεύσει ποτέ. Μπορεί να μην έχει καλύψει τι προσδοκίε κάποιο 100% ρε παιδί μου με κάποια από τι ταινίε του, όπω συνέβη α πούμε με μένα στον Ιρλανδό, αλλά νομίζω πω δεν έχει απογοητεύσει εντελώ κανένα. Δεν υπάρχει απολύτω καμία περίπτωση να έχει συμβεί αυτό. Τώρα, για αυτή την ταινία, το μεγαλύτερο θέμα που θα έχουν οι περισσότεροι, είμαι 1000% σίγουρο, πω είναι η διάρκεια τη, η οποία είναι σχεδόν 3,5 ώρε. Όμω αυτό θα το αφήσω για το τέλο, παιδιά, διότι πρώτα πρέπει να δούμε τι περίχαν μέσα αυτέ οι 3,5 ώρε. control of our home. Μάρτιν Σκορτσέζε και Λεωνάρντο Ντικάπριο συνεργάζονται για άλλη μία φορά. Μιλάμε για ένα αχώριστο δίδυμο πλέον. Ετοιμάζουν ήδη άλλη μία ταινία, να ξέρετε, και μία σειρά. Χαμό θα γίνει, σα λέω, χαμό. Ο Άρχοντα είναι πιο ενεργό από ποτέ και είναι και 80 χρόνια, όχι τίποτα άλλο. Και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το δίδυμο. Δεν είναι τυχαίο, κυρίε και κύριοι, που οι σκηνοθέτε κολλάνε σε έναν ηθοποιό. Θα το έχετε δει να συμβαίνει και με άλλου πολλού σκηνοθέτε αυτό. Να έχουν το ή e τα που λένε τους, Όμω εδώ μιλάμε για δίδυμο φωτιά, για δίδυμο κορυφή. Για να καταλάβετε πόσο ο ο τον Τικάπριο, παιδιά, αρχικά τον προόριζε για έναν εντελώ διαφορετικό ρόλο, για τον ρόλο ενό detective μέσα στην ταινία. Όμω όταν ο Τικάπριο του είπε πω θέλει να είναι ο κεντρικό πρωταγωνιστή, θέλει να είναι η καρδιά τη ταινία, έκατσε και έγραψε ξανά από την αρχή ολόκληρο το σενάριο μόνο και μόνο για να παίξει ο Ντικάπριο τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εννοείται, εννοείται, πω ο Λίο δεν τον έκανε να μετανιώσει για αυτή του την απόφαση. Δίνει για άλλη μια φορά εκπληκτική ερμηνεία, αυτό δεν χωράει καμία απολύτω συζήτηση. Το έχουν βάλει παιδιά και μασελίτσα για να αλλάξει η φυσιογνωμία του, υποθέτω όπω είχε γίνει και με τον Μάρλον Πε τον σωστά επιτέλου να το πω. Μάρλον Μπράντο στον Νονό. Όλα καλά, όλα ωραία λοιπόν. Εντάξει, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο είναι, δεν περιμένουμε και κάτι λιγότερο από αυτό. Όλοι το αναγνωρίζουν πριν και ακόμη καν τον δουν. Σε αυτόν όμω που βλέπω τα τελευταία χρόνια να εμφανίζεται μια υποτίμηση, σε εισαγωγικά πάντα, στα project τα οποία συμμετέχει είναι στο Robert De Niro. Και παιδιά, μιλάμε για θρύλο. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινή, δεν είναι από του αγαπημένου μου Είμαι πιο πολύ αλπατσινικό, για εκείνη την εποχή μιλάω, ή μάλλον όχι πιο πολύ, είμαι αλπατσινικό με τα μπούνια. Δεν απολάμβανα, ρε παιδί μου, το Robert De Niro όπω άλλοι στι ταινίε. Όμω, παιδιά, σε αυτό το project είναι καλύτερο από ποτέ, κατά τη γνώμη μου, με τεράστια διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Όχι εντάξει, υπάρχει και ο ταξιτζή στη μέση, αλλά. Όχι, όχι, δεν θα το πω. Εγώ πιστεύω ότι ξεπερνάει και αυτή την ερμηνεία. Διότι μιλάμε, παιδιά, πω έχει αναλάβει έναν ρόλο που πρέπει να κρατάει συνεχώ, συνεχώ όμω, πολύ λεπτέ ισορροπίε. Που εάν δεν τι κρατήσει έστω για λίγο, δεν βγάζει νόημα ολόκληρη ταινία. Δεν κάνω πλάκα. Και το κάνει πάντα. Πάντα, παιδιά. Πάντοτε είναι to the point. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο στο Killers of the Flower Moon είναι ακριβώ. Και είμαι σίγουρο πω όσοι δείτε την ταινία θα συμφωνήσετε μαζί μου, θα πείτε ναι ρε Άρχοντα, ναι ρε Άρχοντα Θωμά, δίκιο είχε. Άμα είχα, γράψτε μου στα σχόλια. Θα το δω, μην φοβάστε, τα βλέπω όλα. Αλλά, αλλά παιδιά. Για Λεωνάρντο Ντικάμπρο ξέρουμε. Για Ρόμπερτ Ντενίρο ξέρουμε. Η απίστευτα ευχάριστη έκπληξη για εμένα που πραγματικά έκλεψε την παράσταση ήταν η Λίλι Γκλάνστο. Που για να σα μιλήσω ειλικρινά είναι και το πρώτο project που την πετυχαίνω και παιδιά Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Είναι και μικρή ακόμη σε ηλικία η παιδιά, ειδικά για ηθοποιό του Χόλιγου τα 37 έτη ζωή συμπεριλαμβάνονται στι prime εποχέ του. Και πιστεύω πω αυτή η πολύ ταλαντούχα ηθοποιό θα μα απασχολήσει συχνά στο μέλλον. Πάντοτε εννοώ με θετικό τρόπο. <laughs> That's my weakness. Η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, λοιπόν, πραγματεύεται την ιστορία κάποιων μελών τη φυλή των Ο αν το λέω σωστά, ή Ο στις στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, που δολοφονήθηκαν κάτω από πολύ μυστηριώδει συνθήκε στα 20s. Μια ιστορία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, ακολουθεί αληθινού φόνου που έγιναν τότε και κουκουλώθηκαν από το τότε καθεστώ και έμειναν κουκουλωμένε για έναν περίπου αιώνα μέχρι να βγουν στην επιφάνεια το 2017 από έναν δημοσιογράφο. Γράφο. Ουσιαστικά, παιδιά, αυτή η ταινία δεν είναι απλά ταινία. Είναι μια δήλωση. Φύγει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και όχι μόνο ένα, παιδιά. Φύγει και άλλα μέσα από αυτό. Ένα πολύ ομό, ένα πολύ άρρωστο θέμα που θα σα αφήσει πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Θα πείτε στο τέλο τη ταινία: Δεν γίνεται ρε παιδί μου, όλα αυτά να γινόντουσαν κάποτε. Μην σα πω, θα φύγετε και εκνευρισμένοι από την κινηματογραφική έδωσα γιατί η ταινία αυτό ακριβώ θέλει να κάνει. Να πει την ομία αλήθεια και να αποδώσει επιτέλου με το δικό τη τρόπο την δικαιοσύνη που δεν αποδόθηκε ποτέ σε αυτά τα άτομα. Είσαι ο πιο άνθρωπο στον κόσμο. Αχ, ah, το soundtrack κυρίες και κύριοι. Ξέρετε οι περισσότεροι αν είστε παλιοί πόση αγάπη έχω στα soundtracks των ταινιών, των σειρών, των παιχνιδιών, γενικά στα soundtracks. Όπως επίσης κάποιοι από το Instagram θα ξέρετε πως λατρεύω και την country μουσική, τα country blues πιο πολύ συγκεκριμένα και το soundtrack του Killers of the Flower Moon Αχ, παιδιά, αχ, ήθελα να κολλήσω άλλα δύο αυτιά στο κεφάλι μου για να ακούσω. Περισσότερο. Τι κι αν έπαιζε και μένα χαμηλά και διακριτικά από πίσω από τι κινήσεις τη ταινία, έκλεβε συνεχώ την παράσταση. Τουλάχιστον, εγώ έπιασα πολλέ φορέ τον εαυτό μου να ακούει τη μουσική και να χάνει τα όσα γινόντουσαν στην οθόνη. Αφήστε που πολλέ φορέ δεν χρειαζόταν καν να προσέχω το τι γίνεται στην οθόνη διότι έκανε την αφήγηση η ίδια η μουσική. Σίγουρα το playlist με αυτό το soundtrack θα μπει στα αγαπημένα μου στο Spotify, παιδιά. Θα το λιώσω, θα το λιώσω, θα το λιώσω. Και θα σα πω κάτι: Αν δεν είστε 100% σίγουροι για το αν θέλετε να πάτε να δείτε τη συγκεκριμένη ταινία στο σινεμά, βάλτε να ακούσετε το soundtrack αυτή τη ταινία και είμαι 1000% σίγουρος πω θα τρέξετε να τη δείτε. Όχι απλά θα πάτε. Σα πω και στοίχημα. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό που αναφέραμε στην αρχή. Τώρα σε βλέπω, με κοιτά περίεργα γιατί δεν μίλησα καθόλου για σκηνοθεσία, για κινηματογράφηση και για όλα τα άλλα. Αλλά ρε, παιδιά, εντάξει, τι θέλετε να μιλήσουμε τώρα. Για σκηνοθεσία και για κινηματογράφηση σε ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Τι ακριβώ, μα ωραία, να πούμε. Ο άνθρωπο πλέον δεν φτιάχνει απλά ταινίε. Μάστερ κλάσει κάνει πλέον. Ακόμη και τώρα που είναι 80 ετών, δεν ξέρω πώ το κάνει, αλλά ανακαλύπτει νέου τρόπου να πάει τα έργα του ένα βήμα παραπάνω. Η οπτική αφήγηση αυτή τη ταινία είναι επίπεδου goat. Τι, τι να πω για τα κοστούμια, για τα σκηνικά, για τι απίστευτε γωνίε λήψη. Πραγματικά, παιδιά, για κάποια project δεν χωράνε λόγια. Όπω είχα πει και για το Oppenheimer, θα το πω και για το Killers of the Flower Moon. Βρώμησε σινεμά για άλλη μία Φορά. Και μιλάμε για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια χρονιά που εντάξει για τον σημερινό κινηματογράφο αυτό το λες και σπάνιο. Μη σας πω απίστευτο. Να, ορίστε. Είχατε, δεν είχατε, με κάνατε και μίλησα και για σκηνοθεσία. Ενώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα, εσείς με πιέσατε. Αχ, θα σας κάνω. Αλλά για άλλο ήθελα να πω τώρα, τι ήθελα. Α, ναι. Για την διάρκεια. 3 ώρες και 26 λεπτά. Done, λοιπόν. Ακούστε. Έχω γενικά μία άποψη για αυτό το θέμα. Δεν θυμάμαι αν την έχω ξαναπεί σε κάποιο βίντεο. Θα την πω τώρα όμω για να είμαστε σίγουροι. Πιστεύω ότι ένα κινηματογραφικό έργο δεν πρέπει να ξεπερνάει τι 2,5 ώρε. Και αν τι ξεπερνάει, μπορεί το πολύ να το κάνει κατά 10 λεπτάκια, άντε ένα τεταρτάκι. Γιατί το παραπάνω, όπω και να το κάνει, είναι κουραστικό για τον θεατή. Και είναι κουραστικό σωματικά πρώτα, γιατί εντάξει, έχουμε και ανάγκε ρε παιδιά αλλά και πνευματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ταινία, όσο καλή και να είναι, να κρατήσει καθυλωμένο κάποιον για 3,5 ώρε στην καρέκλα του. Όπω και στο Oppenheimer, έτσι και εδώ ήταν εμφανέστατη η χρονική υπερβολή. Όσο καλή ταινία και να είναι το Killers of the Flower Moon, 3,5 ώρε σε μια σκοτεινή αίθουσα, καθυλωμένο σε μια καρέκλα, ε, δεν είναι διασκέδαση, ρε παιδιά. Είναι μεροκάματο. Ναι, μιλάμε για μια ταινία που αυτό που θέλει να κάνει το κάνει και μάλιστα εκπληκτικά. Όμω η αλήθεια είναι πω. Ένα 20 μικρότερη, έγινόταν άνετα. Το ξέρω, ρε Άρχοντα Μάρτιν, ότι εκμεταλλεύεσαι το όνομά σου και τη φήμη σου και πολύ καλά κάνει δηλαδή, για να βγάλει γούστα. Το ίδιο κάνει και ο Κρίστοφερ Νόλαν. Αλλά οι αλήθειε πρέπει να λέγονται. Όποιο και να είσαι, τουλάχιστον από εμένα, οι 3,5 ώρε είναι πολλέ. Δεν είναι αποδεκτέ στο σινεμά τουλάχιστον, γιατί στο σπίτι ε, άλλη μπαλά. Κάνει ό,τι θέλει. Κάνει παύση, πα τουαλέτα, βάζει ένα σνακ να μασουλά για να κρατιέσαι περισσότερο σε εγκρήγορση. Ε, είναι πιο βατό το πράγμα. Στο σινεμά, πώ να το παλέψει αυτό το πράγμα που σου έχουν τελειώσει τα σνακς ενώ ακόμη παίζει διαφήμιση για σειρά το αντένα. Άλλο πάλι και τούτο. Άλλο πάλι και τούτο. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Evil στο διατάφτα. Παρόλη την μεγάλη διάρκεια του λοιπόν, αξίζει να αφιερώσετε τον χρόνο σας στο νέο δημιούργημα του Άρχοντα Μάρτιν Σκορτσέζε. Αξίζει να αφιερώσετε 3,5 ώρες. Τι να τον κάνουμε, τι να τον κάνουμε ρε παιδιά. Θέλει να στο κεράσει όλο. Στην τελική, Α το δούμε και αλλιώ. Πληρώνει ένα εισιτήριο και φτουράει <χει> Πέρα από την πλάκα, αξίζει, παιδιά, θα σα ταξιδέψει σε μια εποχή που δεν θα πιστεύετε ότι υπήρξε και θα το κάνει με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει. Θα σα κουράσει λίγο, αυτό δεν μπορώ να μην το πω, αλλά αξίζει 100%. Τώρα, για αυτού που είδαν αυτή την ταινία και του άρεσε αυτή η θεματολογία, ή εάν θέλουν κάποιοι που δεν την έχουν δει, να προετοιμαστούν κατάλληλα βλέποντα ένα αντίστοιχο project. Θα σα πρότεινα να δείτε το Wind River του 2019. 7, που πρωταγωνιστούν η Ολίζα Μπεθόλσεν και ο Ρένερ γιατί παιδιά θίγει ακριβώς το ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο βέβαια με αυτό που θίγει και το Killers of the Flower Moon και μάλιστα το κάνει και μέσα σε μόλις 1 ώρα και 47 λεπτά έτσι να τα λέμε και αυτά και γιατί όχι από μια άλλη πτυχή βέβαια θίγει περίπου τα ίδια θέματα το There Will Be Blood που καταπιάνεται με τις εξορίξεις πετρελαίου στην Αμερική την ίδια περίπου εποχή που διαδραματίζεται και η καινούργια ταινία του με έναν Daniel Day Lewis παιδιά να παίζει μαζί σου για δυόμιση ώρες και κάτι. Mm -hmm. Αυτά είχα να σα πω λοιπόν, εγώ για το Killers of the Flower Moon, την νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε Θα ήθελα όποιο ή όποια την έχει δει ήδη την ταινία να μου γράψει την άποψη του κάτω στα σχόλια, έτσι για να κάνουμε τα. Θα παρακαλούσα όμω χωρί απολύτω κανένα σπόλ για να την απολαύσουν όλοι όπω πρέπει. Επίση όμω θα ήθελα να μου γράψετε και ποια είναι η αγαπημένη σα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Εγώ είμαι ο Θωμά, εάν θέλει να βλέπει και αλλού αυτή τη φάτσα, μπορεί να τη βλέπει και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινε ω το τέλο αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρει τι να κάνει. Και για να μην χάσει τα επόμενα, πάτησε το κουμπί τη εγγραφή και το καμπανάκι που βρίσκεται από κάτω από αυτό το βίντεο. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίε και σειρέ. Αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ φιλούπε.